Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η, 5 Απριλίου. Τρία πεντάρια στη σειρά. Έτσι δεν είναι. 5 δεν έχουμε σειρά. Ναι. 5η, 5 Απριλίου. Όντως. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέω για κάποιους φίλους που το ρωτάνε από το πρωί ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το δίκτυο σήμερα. Όχι, μικρό, μεγάλο. Με τη γραμμή του ΟΤΕ. Έως μεγάλο, ναι, με τη γραμμή του ΟΤΕ που δεν αποκαθίσταται εύκολα. Και δεν μπορούμε τόσο άμεσα να επικοινωνήσουμε. Έχει ενημερωθεί ο οργανισμός. Ναι. Το λέω και για κάποιους φίλους. Το είπαμε και στα γερμανικά δηλαδή, λόγω Deutsche Telekom. Ναι. Το λέω κυρίως για τους φίλους από το εξωτερικό, ναι, που δεν μπορούν να μας δουν. Ναι. Τι έχουν να ένα πρόβλημα. Δεν ακούνε, εμένα με ειδοποίησαν κιόλας κάποιοι φίλοι μέσω, σε μέσο ότι ναι, δεν μπορούν να ακούσουν το ραδιόφωνο. Α, ναι, στο εξωτερικό. Ναι, ακριβώς. Ακούμε στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση που τα βλέπετε από τη σελίδα μας. Εντάξει, έτσι και τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Καλά, λέει, ο πολιτισμός είναι φτιαγμένος έτσι που έτσι και κόψει το ρεύμα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μάγος είσαι. Yeah. Όλα στημένα πάνω σε αυτό το μοντέλο. Είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα μηνύματά σας σήμερα πραγματικά. Για αυτό το γεγονός που ζήσαμε όλοι χθες. Βλέπω και επικριτικά μηνύματα για τους πολιτικούς που είχαμε εδώ. Για την κυρία Καϊλή και τον κύριο Κωστόπουλο, δύο νέους ανθρώπους είναι αλήθεια. Που εν πάση περιπτώσει δεν είναι το ίδιο με τους παλιούς. Λέει τώρα εδώ ένα φίλος ο Σπύρος, ας πούμε, βλέπω εδώ στο Twitter. Λέει: οι πολιτικοί, όταν λένε καμιά φορά αναλαμβάνω την ευθύνη και αποχωρούν, το κάνουν υπέρ παιδιών. Ναι. Αποχωρούν για να βγει ο γιος ή η κόρη. Ναι, πολλές φορές όχι μόνο το φυσικό παιδί, αλλά και το πολιτικό του παιδί. Τώρα έχει από δίπλα. Έχει και πολιτικό παιδί. Έχει γίνει κατοικομείωση, ας πούμε. Μα και το λένε πολύ αυτό, ότι αρκετοί πολιτικοί και κυρίως αυτό το οικογενειακό που λέμε, είναι εκτός κοινωνίας. Δεν έχουν πιάσει δουλειά ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν γράψει ένα ένσημο. Ναι, αλλά για κάτσε. Ένα μεροκάμα. Για κάτσε, ρε Μίτσο. Συγγνώμη κιόλας για το. Ναι. Εμείς εδώ οι από κάτω, οι υπόλοιποι. Εμείς δουλεύουμε, τι κάνουμε. Όχι, λέω εμείς οι υπόλοιποι, όταν πάμε στην κάλπη. Ναι. Αφού δεν έχει, έχει αποχωρήσει, γιατί ψηφίζει το παιδί του. Ναι, έλαντε. Να το πω έτσι. Έλαντε. Γιατί ψήνεται ο πολίτης. Τι ψήνεται. Ρε παιδί μου, είναι ένα σύστημα αυτό ολόκληρο. Βλέπεις αυτό το μέσο. Εγώ δεν το λέω καταραγιά, άμα είναι καλό το παιδί και το παιδί. Σύμφωνα, εντάξει, αλλά προφανώς θα κρυθεί. Ναι. Λέω όμως από την άλλη ότι υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα που τα δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Λέμε και εμείς για τις ευθύνες των μέσων. Ας πούμε, όταν το μέσο σου προβάλλει συνέχεια έναν πολιτικό, ο κόσμος ψήνεται. Κακά τα ψέματα. Το λέω γιατί έχουμε και εμείς ευθύνες. Όσοι έχουμε, τέλος πάντων. Το λέω συνολικά τώρα γιατί δεν θέλω να προσωποποιήσω. Όταν λοιπόν σου προβάλλει το τάδε μέσο ή η κάθε τηλεόραση ή η κάθε εφημερίδα, τον τάδε βουλευτή, κάθε έτσι μέρα, τον τάδε υποψήφιο. Αυτό είναι ο καλύτερο, δεν έχει ιδέα πόσο καλό είναι. Θα σου λύσει όλα τα προβλήματα. Το τέλο θα σου κάνει πολύ. Θα σου κάνει πολύ. Βλέπει, α πούμε, Καραμουρτζόνο Γιώργακο Δημητρακόπουλο και από πάνω τάδε. Μεγάλο πολιτικό, έχει μεγάλο όνομα. Πάζει τον τάδε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε προ το παρόν. Θα τα διακρίνονται οι πάντε. Εδώ θα είναι, του ρωτάμε. Βέβαια, θέλω να ελπίζω ότι αυτό που λέμε τώρα έχει τελειώσει. Και ότι στην παρούσα φάση και σε αυτές τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, θα ψηφίσουμε με άλλα κριτήρια. Ας πάμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σίλβια Κλιμάκη, που δεν ζητά ψήφο, θα σας πει τις ειδήσεις απλώς και θα συνεχίσει. Έλα, Σίλβια. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η αυτοκτονία του 77χρονου συνταξιούχου φαρμακοποιού, ο οποίος χθες το πρωί αυτοπυροβολήθηκε στην πλατεία Συντάγματος εξαιτίας οικονομικών δυσχεριών. Το απόγευμα πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ανάλογη συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών και αύξηση των φόρων κατανάλωσης προτείνει μεταξύ άλλων στην τριμηνιαία έκθεσή της η Κομισιόν. Μόνο οι ελληνικές τράπεζες που θα κριθούν βιώσιμες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον εισοδιοικητή της Μάριο Ντράγκη. Το 20% του πετρελαίου κίνησης είναι ενωθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, όπως καταδεικνύει έρευνα που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Πετρελαιοειδών. Πιλωτική θα είναι η χρήση των εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξονίας παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής, διαψεύδοντας τις φήμες περί αναστολής των εκλογών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία του Λεκανοπεδίου. Οι σύλλογοι των φαρμακοποιών διαμαρτύρονται για τις ανεξόφλητες οφειλές του ενιαίου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα εν ώψη Πάσχα. Σήμερα θα καταβληθεί και το δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Τρία κακουργήματα σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου είναι ο ποινικός απολογισμός της εισαγγελικής έρευνας για το μεγάλο φαγοπότη της ΔΕΗ. Ανέστειλε κάθε αθλητική δραστηριότητα λόγω περικοπών ο ΣΕΓΑ. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός καλεί τον Υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο να παρέμβει. Καθαρισμό στο κεφαλάρι διοργανώνει αύριο Παρασκευή ο Δήμος Κηφισιάς μαζί με το Sky στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του σταθμού «Καθαρίζουμε την Ελλάδα, ομορφαίνουμε την Ελλάδα».
και την πρόκρισή του στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας εξασφάλισαν χθες Ολυμπιακός και Ατρόμητος. Οι Ερυθρόλευκοι αναδύθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τον Όφη στο Ηράκλειο και ο Ατρόμητος απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Καλώς, Σιλβία. Ευχαριστούμε πολύ. Καιρός. Πάμε στο καιρό, ναι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Πέμπτη, βροχερός θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Πάντως, οι περισσότερες βροχές θα είναι στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά. Από το απόγευμα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγια, στα νότια πελάγια τοπικά, 7 από φόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στη Βόρεια Ελλάδα στους 21 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23. Στην Αττική σήμερα η συννεφιά θα είναι αυξημένη. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί και από το απόγευμα και μετά βελτίωση. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και παροδικές καταιγίδες. Εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Η νότιο-ανατολική άνεμη δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, καλημερίζουμε την κυρία Δρέτα που είναι εδώ κοντά μας και τον κύριο Ζήρα. Καλημέρα σας, κύριε Δρέτα. Καλώς ήρθατε, θα τα πούμε σε λίγο. Παραμένετε. Έχω παραιτηθεί. Α, παραιτηθήκατε. Α, είστε υποψηφία τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ παλιό σύστημα που έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα πολιτικά συστήματα. Αντί να κάνετε εκεί στη δουλειά σας, στη θέση σας να δουλέψετε. Ναι, δυστυχώς. Παραιτηθήκατε να τρέχετε στις ρούγες. Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα. Γιατί το κάνει κανείς αυτή την εποχή. Το λέω γιατί η κυρία Δρέτα ήταν από τους ανθρώπους που δούλευαν στον τομέα της. Και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Και να πω κάτι ανεξάρτητα. Έρχεται τώρα το παλιό σύστημα. Για να σας βγάλει από μια θέση που εσείς τουλάχιστον κάνετε δουλειά εκεί πέρα. Να σας πω κάτι, κύριε οικονόμου, με την ευκαιρία αυτή που λέτε. Η χώρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα μέχρι τις εκλογές. Οπότε, όσοι έχουν απομείνει σε κυβερνητικές θέσεις, νομίζω πρέπει να επιταχύνουν πάρα πολύ τους ρυθμούς. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Αν οι εκλογές γίνουν 6 Μαΐου. Και μέχρι να φτιαχτούν οι κυβερνήσεις και μέχρι να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, θα φτάσουμε στην πρώτη επίσκεψη της Τρόικας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα έχουμε χάσει ένα εξάμηνο. Είναι πολύ δραματικές οι ώρες. Είναι πολύ δύσκολες. Είναι επεκτείνεστε, κυρία. Θα τα δούμε αυτά τα σχετικά. Τι μας περιμένει μπροστά. Πάμε στην Αμυγδαλέζα, παιδιά. Να δούμε και τον συνάδελφό μας, τον Μιχάλη τον Τεζάρη, που έχουμε μεγάλη ένταση στην περιοχή. Μεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Αντιδράσεις σημαντικές. Είναι κατάσταση εκεί του στρατοπέδου χώρου υποδοχής, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Βλέπετε και τον κύριο Βράτα στην αίθουσα ειδήσεων, τον Γενικό Γραμματέα Αξιωματικών Αττικής Ελληνικής Αστυνομίας. Που και αυτοί αντιδρούν. Δεν θέλουν. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, ξεκινάμε με τον Μιχάλη τον Τεζάρη να μας πει τι συμβαίνει. Το ρεπορτάζ πρώτα, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή. Καλή σας ημέρα από την Αμυγδαλέζα. Έχουμε κάποια προβληματάκια εδώ τεχνικής φύσης. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, από νωρίς το πρωί έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα μικρό προβληματάκι εδώ στον δρόμο. Λοιπόν, σοβαρότατες και έντονες οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις, οποίες εκφράζουν οι κάτοικοι της Αμυγδαλέζας, εδώ οι κάτοικοι των Αχαρνών, για την κατασκευή του κλειστού κέντρου φιλοξενίας που επίκειται στην περιοχή τους, στη σχολή της αστυνομίας. Μαζί μας ο Δήμαρχος για να δούμε χθες τι συζητήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ξοχοίδη. Κύριε Ντούρο, καλή σας ημέρα. Τι βγαίνει, βλέπουμε εδώ οι αντιδράσεις είναι συνεχείς. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιήσετε δημοτικό συμβούλιο σε έναν χώρο εδώ δίπλα. Δεν φεύγετε, παρότι πήρατε διαβεβαιώσεις από ό,τι μαθαίνουμε, ότι το όλο σχέδιο είναι πιλωτικό και είναι μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Καταρχήν, να σας πω το εξής. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Δημαρχή. Ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να δώσω, γιατί δεν το περίμενα, δεν ήξερα, να δώσω συγχαρητήρια. Υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία, η οποία σπάει τα αυτοκίνητα του Δήμου, σπάει τα αυτοκίνητα πραγματικά, αυτά τα οποία έχουμε πληρώσει με αίμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δήμαρχε, τι συνέβη? Γιατί, τι έγινε τώρα? Εχθές, ακούστε να σας πω κάτι, εχθές εδώ με εντολές βεβαίως ένας γερανός που ήρθε,
πήρε ένα αυτοκίνητο, ξέρετε, βαρέο όχημα. Πήγε να το σηκώσει, του έχει σπάσει, του έχει κάνει ζημιά. Τρία αυτοκίνητα βρίσκονται μέσα στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας, σε ένα χώρο βεβαίως που δεν μας νοιάζει, γιατί είναι του Δήμου Αχαρνών. Είναι δημοτικός χώρος. Είναι δημοτικός χώρος. Είναι καταπατημένος χώρος από την αστυνομία. Επί χούντας. Δεν έχει σημασία. Εκεί λέτε που γίνεται η εκπαίδευση των αστυνομικών. Ναι, ναι, ναι. Το χώρο αυτό. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, αν θα δείξει τώρα η κάμερα, επειδή είναι εδώ, θα δει ότι, θα δείξει ότι εδώ δεν υπάρχει πραγματικά. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη. Να σας πω ότι υπάρχει μία μάντρα ένα μέτρο περίπου και πάνω από αυτή τη μάντρα ένα κάγκελο άλλο ένα μέτρο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η κατάσταση. Από εκεί και εσείς πέρα. Εσείς μπορείτε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, τι φοβάστε ακριβώς, διότι εδώ δίνονται όλες οι διαβεβαιώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Ότι θα γίνουν όλα εντάξει, ότι θα είναι για ένα μεταβατικό στάδιο. Να σας πω κάτι. Η αστυνομία στην περιοχή σας. Ελάτε. Δεν θα είναι εγκληματίες αυτοί που θα μπουν εκεί. Ναι, θα σας πω κάτι. Θα σας πω. Πήγαμε χθες, μιλήσαμε με τον Υπουργό. Καταρχήν φάνηκε ότι είχαμε δίκιο και αυτά τα οποία είχαμε μάθει από εσάς, τους δημοσιογράφους, ήταν αλήθεια. Εάν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα και αν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, γιατί έγινε όλο το θέμα encrypto και δεν βγήκε στη δημοσιότητα ο Υπουργός ή να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή να καλέσει τον Δήμαρχο ή να καλέσει τους βουλευτές και να πει... Τέρμα. Θα γίνει εκεί. Και είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτά τώρα οι διαβεβαιώσεις ενός υπουργού που δεν ξέρουμε, θα είναι δύο εβδομάδες ακόμα, θα είναι τρεις εβδομάδες ακόμα. Πόσο θα είναι. Έτσι, ναι, λοιπόν, αλλά το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή, πρέπει να κατεβάσουμε τα μολύβια και να πούμε δεν λειτουργεί τίποτα και δεν κάνουμε τίποτα. Όχι. Δεν λειτουργεί το κράτος. Καθόλου, καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν το κράτος, ακούστε να σας πω κάτι, που λειτουργεί τόσο καλά. Να πω λοιπόν εγώ στο κράτος που δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνω κάτι, ότι θα έπρεπε να είχε πιάσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους είχε απαγορεύσει την είσοδο και όχι να τους αφήσει να κάνουν 1.300 χιλιόμετρα ποδαράτα, να έρθουν εδώ. Αυτό έγινε τώρα όμως. Τώρα να μιλάμε για το παρελθόν, κύριε Δήμαρχε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν το λύνουμε το πρόβλημα. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Δεν πρέπει να το λύσουμε. Εγώ δεν λέω να γίνει στην Αμυγδαλέζα ή να γίνει κάπου αλλού. Δεν είναι δικό μου θέμα. Πρέπει να λυθεί. Ακούστε. Πρέπει να λυθεί. Αλλά πρέπει να λυθεί. Σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση βουνού και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ θα σας πω κάτι. Μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εγώ δεν ξέρω αν είναι εγκληματίες ή όχι, αλλά είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Μα θα είναι κλειστοί, έκλειστοι μέσα με φύλαξη από την αστυνομία, με θέσεις εργασίας στην περιοχή που τους έχουμε τόσο ανάγκη. Ακούστε. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Λιτζέ, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Ναι. Ο κύριος Οικονόμου, εντάξει. Ο Λιτζής διαφωνεί, λέει άλλα. Ακούστε. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Το ίδιο είναι γιατί είστε και οι δύο Ολυμπιακοί, οπότε δεν υπάρχει. Τουλάχιστον συμφωνούμε, έχουμε κάτι κοινό, ναι. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι στρατόπεδο το οποίο μπορεί να συγκεντρώσει, να κρατήσει κρατούμενους. Δήμαρχε, όμως το πρόβλημα, μισό λεπτό. Δήμαρχε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα είναι το ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή φοβάστε ότι δεν θα είναι τέτοιες που θα πρέπει να είναι. Μα είναι μέσα στην πόλη. Ή έχετε διαφωνία με αυτή καθ' αυτή τη λύση που προτείνετε και ότι αυτή η λύση θα γίνει στην περιοχή σας. Γιατί είναι δύο διαφορετικά είναι πράγματα. Μέσα στην πόλη. Ναι. Είναι, βεβαίως, είναι μέσα στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ενοχλήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθουν συγγενείς τους, θα έρθουν ομοεθνείς τους εδώ. Θα μαζευτεί η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα κύριε Δήμαρχε, δίπλα από το στρατόπεδο αυτό της φιλοξενίας των μεταναστών είναι ολόκληρος στρατός από την αστυνομία. Τι σας φοβίζει? Όλη την αστυνομία δίπλα την έχετε. Δεν είναι από την αστυνομία, είναι πανεπιστημιακή σχολή καταρχήν. Ναι, ωραία. Είναι πανεπιστημιακή σχολή της αστυνομίας. Δηλαδή, μπορεί το παιδί, τώρα ρώταγα έναν φρουρό που είναι στη φρουρά εδώ απ' έξω. Ξέρετε πόσο έχει γράψει, 19.400. Μπορεί αυτός ο κύριος 19.400 έχει γράψει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Με 19.400 να φυλάξει αυτόν ο οποίος είναι απελπισμένος και έχει φύγει από τη χώρα του. Καλά, τώρα, έχει διανύσει 10.000 χιλιόμετρα. Άμα έχει γράψει 22. Αλλά η δουλειά του, εν πάση περιπτώσει, είτε εκεί, είτε κάπου αλλού, είτε ξέρω εγώ παραέξω, αυτή θα είναι η δουλειά του, δηλαδή. Ναι. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό έγραψε 19.400. Ο άνθρωπος δεν έχει εμπιστοσύνη, αυτός λέει. Το πρόβλημα, για ποιον είναι το πρόβλημα.
Ακούστε να σου πω κάτι. Πέστε μου το πρόβλημα ποιανού είναι. Είναι της Αθήνας. Υπάρχει στρατόπεδο στο Ρουφ. Υπάρχει στρατόπεδο στα Φινίσια. Κύριε Δήμαρχε, να μας... έχουμε εδώ κοντά μας έναν εκπρόσωπο από τους αστυνομικούς και καλό είναι να το ρωτήσουμε και αυτόν, να μας πει ο άνθρωπος, ο κύριος Βράτζας, από την Γενικός Γραμματέας της Αξιωματικών. Κύριε Βράτζα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Τι λέτε εσείς τώρα, εσείς γιατί αντιδράτε? Λοιπόν, όταν το ακούσαμε, κύριε Οικονόμου, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πληροφορηθήκαμε, δεν το πιστεύαμε ότι πρόκειται να γίνει ένα τέτοιο κέντρο και να λειτουργήσει μέσα στις αστυνομικές σχολές. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος που τον άκουγα, εκεί είναι η Πανεπιστημιούπολη της αστυνομίας, για να το πω παραστατικά. Αποτελείται από τη Σχολή Αξιωματικών, δεν είναι καταρχήν στρατόπεδο της αστυνομίας, είναι σχολές. Πανεπιστημιακές της αστυνομίας. Αποτελείται από. Αποτελείται από τη Σχολή Αξιωματικών, από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Καθημερινά εκπαιδεύονται, διαμένουν και διαβιούν εντός των εγκαταστάσεων των σχολών πάνω από 1000 αστυνομικοί. Μιλάμε για μια μικρή κομμόπολη. Ακούστε, μισό λεπτό. Λοιπόν, το κέντρο το σχεδιαζόμενο αυτό γίνεται μέσα στο κέντρο της Πανεπιστημίουπολης, στο κέντρο των σχολών. Δίπλα ακριβώς είναι, στα 5 μέτρα από τους κοιτώνες των εκπαιδευομένων. Και τι πειράζει στα 10... αυτό. Ακούστε, κύριε Οικονόμου. Όχι, να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας πω, εκεί έρχομαι στο πρόβλημα. Ελάτε. Στα 10 μέτρα είναι 3 σκοπευτήρια, όπου καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ διενεργούνται εκπαιδευτικές βολές. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν εσείς σε ένα τέτοιο κέντρο, όπου η εκπαίδευση των εκπαιδευμένων δεν είναι μόνο θεωρητική στα διδακτήρια, είναι και στους εξωτερικούς χώρους της σχολής. Δηλαδή, δίπλα στα σειρματοπλέγματα, με τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους, θα εκπαιδεύονται, θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση οι νεαροί δόκιμοι υπαστυνόμοι, οι άλλοι εκπαιδευόμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι μέσα δίπλα, κλεισμένοι. Πού θα είναι κλεισμένοι, δεν θα είναι σε ένα στεγανό. Δεν θα είναι σε ένα στεγανό. Μέσα σε ένα χώρο θα είναι κλεισμένοι. Δεν θα είναι σε ένα στεγανό. Δεν μπορούν να βγαίνουν. Στείλτε μια κάμερα, πάρτε μια άδεια. Μα το έχουμε δει, το ξέρω τι λέτε. Να δείτε πού είναι ο χώρος. Δίπλα λοιπόν στα σειρματοπλέγματα θα είναι οι δυστυχείς αυτοί οι άνθρωποι και στο ένα μέτρο θα εκπαιδεύονται οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και οι άλλοι εκπαιδευόμενοι. Οι κανόνες ασφαλείας θα είναι εκατοντάδες κρατούμενοι. Θα υπάρχει ο πάντα υπουργός κίνδυνος... σας δεν το ξέρει αυτό, κύριε Βράτζα, για ένα λεπτό τώρα, γιατί θα τρελαθούμε. Ο υπουργός δημόσιας τάξης αυτή τη στιγμή σας εκπροσωπεί, φαντάζομαι. Είναι ο πολιτικός προστάμενος. Δεν το ξέρει. Θα σας απαντήσω, θα φτάσω. Είναι θα το μοναδικό έτοιμο στρατόπεδο, παιδιά, να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Επαναλαμβάνω. Η συντριπτική. Κύριε Οικονόμου, θα σας απαντήσω για τον κύριο υπουργό. Ο κύριος υπουργός χθες στο δελτίο του Μέγα των 8 τον είδα, είπε, το βράδυ, είπε ότι θα είναι ακριβώς 2 μέτρα από τους σκητώνες των νέων αξιωματικών ότι οι περισσότεροι εκ των μεταναστών φέρουν μεταδοτικά νοσήματα όπως ελονοσία, φυματίους κλπ. Όχι, κύριε Βράτζα, κάνετε λάθος. Κύριε Βράτζα. Ναι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν λοιπόν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Αυτό που λέτε είναι ανακριβές, δεν ισχύει. Ο υπουργός διαβεβαιώνει. Εγώ πάω με αυτά που λέει ο υπουργός προς το παρόν. Το ρεπορτάζ... Δεν λέω ότι αυτοί που θα μπουν, κύριε Οικονόμου, μέσα εκεί θα μπουν. Δεν θα είναι οι άρρωστοι. Όχι, οι άρρωστοι θα πάνε στα νοσοκομεία. Θα μπουν κανονικοί άνθρωποι και δεν πρέπει να υποτιμούμε του ανθρώπου έτσι. Κύριε Οικονόμου, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ του ανθρώπου. Μα λέτε ανακρίβειες. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν, κύριε Βράτζα μου. Κύριε Οικονόμου, θα με αφήσετε μισό λεπτό να μιλήσω. Μην λέτε ό,τι θέλετε. Δεν είπα ότι αυτοί που θα μπουν μέσα ντε και καλά θα φέρουν μεταδοτικά νοσήματα. Πώς το, αυτό είπατε. Όχι, είπα ότι οι περισσότεροι εκ των μεταναστών, το είπε ο κύριος υπουργός, φέρουν μεταδοτικά νοσήματα. Ναι. Ποιος λοιπόν μας εγγυάται. Τώρα, κύριε Βράτζα, με συγχωρείτε, αλλά έρχεστε εσείς, πετάτε κύριε ένα... Λυρητζή. Μην μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, γιατί περνάνε πράγματα στην κοινωνία. Ναι. Που έχουν μια σημασία. Τους κανόνες ασφαλείας τους παρακάλετε, κύριε Λυρητζή. Έρχεται εσείς, λέτε, κλείνετε το μάτι στην κοινωνία και λέτε. Θέλετε να πληροφορήσουμε μεταδοτικά. Μισό λεπτό, κύριε Λυρητζή. Έρχεται ο Δήμαρχος, λέει, η Σάρα η Μάρα και το κακό στην απάντηση. Θέλετε να πληροφορήσουμε τους τηλεθεατές σας για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει ή θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση όπου να φωνάζει ο Όχι, λοιπόν, να πληροφορήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι εκεί μέσα εκπαιδεύονται και διαβιούν στις εγκαταστάσεις πάνω από 1000. Δηλαδή, μιλάμε για μια μικρή κομμόπολη, το ξαναεπαναλαμβάνω. Και θα είναι ακριβώς μέσα στον χώρο. Δεν έχω τίποτε με αυτούς τους ανθρώπους. Όμως θα είναι κρατούμενοι. Παρακάμπτεται το θέμα της ασφάλειας. Θα υπάρχει κίνδυνος αποδράσεων.
θα υπάρχει κίνδυνος εξεγέρσεων. Μα τώρα, εντάξει, να το λέω, να το λέω εγώ που είμαι άσχετος, το καταλαβαίνω. Ναι. Να το λέτε εσείς που είσαι αστυνομικός. Ναι. Αυτή δεν είναι η δουλειά σας. Να φτιάχνετε σχέδια ασφάλειας, να αποτρέπετε αποδράσεις. Θα τα έχουμε τα σχέδια. Δηλαδή, δική σας δουλειά δεν είναι αυτή. Μισό λεπτό, κύριε Ζηρά. Γι' αυτό δεν είστε επαγγελματίες. Κύριε Ζηρά, τα σχέδια ασφάλειας τα έχουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι ένα στρατόπεδο της αστυνομίας. Είναι σχολές, είναι μαθητές, είναι δόκιμοι. Λοιπόν, δεν είναι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επί χρόνια οι πολίτες αγωνίζονται για να φύγουν οι φυλακές από τα κέντρα πόλεως και από τον κοινωνικό ιστό. Τώρα θα τα ξαναφέρουμε μέσα στα κέντρα των πόλεων. Γιατί επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια μικρή κομμόπολη εκεί μέσα. Διαβιούν πάνω από 1000 άτομα. Δεν πάνε το πρωί και φεύγουνε. Διαβιούν. Μένουν εκεί μέσα. Και δεν μένουν, επαναλαμβάνω, μένουν μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι μαθητές. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λεπτό, Δημήτρη, τώρα, μου επιτρέπετε. Τώρα, να σας πω και το άλλο. Μου επιτρέπετε, κύριε Βρατζή. Να σας πω και το άλλο. Να μου πείτε, επειδή μιλάτε όμως συνεχώς. Μισό λεπτό. Να σας θέσω και εγώ μια ερώτηση. Κλείνω με αυτό. Δηλαδή, 10 χρόνια είναι σαν να μου λέτε. Δεν σας το λέω γιατί ξέρω. Γιατί το πατρικό μου ήταν και πάντα λέει μόνο. Και άρα ξέρω πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Ότι δεν πειράζει, παιδιά. Και οι άλλοι που ζείτε στις γειτονιές με όλο αυτόν τον κόσμο παρέα. Κακός. Όχι, βέβαια. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν λέμε αυτό, και κύριε Λυριτζή. Εμείς λέμε κάνετε, η θέση μας, δηλαδή, κύριε Λυριτζή. Η θέση μας, κύριε Λυριτζή, είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα κέντρα κράτησης. Όμως να μελετηθούν. Αλλού. Να, όχι αλλού. Πάντα κάπου αλλού. Μα θα με αφήσετε. Μισό λεπτό, κύριε Βράτσα. Εσείς, επειδή είστε υπεύθυνος άνθρωπος και έχετε ένα θεσμικό ρόλο, πρέπει να προσέχετε τι λέτε και τι μήνυμα στέλνετε στην κοινωνία. Δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Πρέπει να είστε προσεκτικός. Μα σας παρακαλώ, δεν λέω ότι θέλω, κύριε Οικονόμου. Βεβαίως, λέτε ό,τι θέλετε. Ένα πρόβλημα θέλει προσοχή που για την κοινωνία, εμπιστεύεται και αγαπάει την αστυνομία, τη θέλει δίπλα της και πρέπει να προσέχετε τι λέτε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, κύριε Οικονόμου, η αστυνομία προσπαθεί... Μ' αφήνετε να πω. Η αστυνομία μισό λεπτό δήμαρχε, να τελειώσει ο κύριος Βράτσας, να πείτε κι εσείς. Προσπαθεί και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να είναι δίπλα στον πολίτη. Ένα πρόβλημα όμως που εφίσταται εδώ και μια δεκαετία, και το θυμόμαστε 30 μέρες πριν των εκλογών. Μάλιστα. Και προσπαθούμε να κλείσουμε θέματα μέσα σε 20 μέρες. Επαναλαμβάνω, η θέση μας, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, είναι η εξής. Ναι, πρέπει να γίνουν αυτά τα κέντρα κράτησης. Όμως θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, τους υγειονομικούς κανόνες. Και να είναι εκτός κατοικημένων περιοχών. Θέλει να σας πει κάτι ο Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Δήμαρχε. Εγώ που πρέπει σας να σας πω ότι μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Ότι είναι να σας πω, κύριε Δήμαρχε. Πανεπιστημίου. Μισό λεπτό. Να σας πω. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση και θέλω να το διορθώσω γιατί φοβάμαι ότι έφυγε εντυρήμη του λόγου που λένε. Να ακούω τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης που σημαίνει ότι εκπροσωπείται όλους τους ανθρώπους να μιλάει για συγγενείς και για πολίτες και για ανθρώπους λέγοντας η Σάρα, η Μάρα και το κακό στην απάντημα. Δεν είναι μήνυμα προς την κοινωνία αυτό καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ουδεσία. Αλλά να όχι, δεν είναι θέμα ουδεσίας. Αυτό είναι, λοιπόν. Για να μιλάμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ακούστε να σα πω κάτι. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι που θα έρθουν εδώ πέρα, που θα είναι από τις Βρετανικές αρχές του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, δεν μπορεί να μην έχουν συγγενείς και να μην έχουν ομοεθνείς. Λοιπόν, θα σα πω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό το οποίο υπάρχει εδώ πέρα είναι μία πανεπιστημιούπολη. Mm-hmm. Όπως είναι στην Ηλιούπολη, όπως είναι στο Ζωγράφο, όπως είναι εκεί. Ναι. Θα σας πω λοιπόν το εξής, κύριοι. Ναι. Εσείς είσαστε υπέρ του να γίνεται κάτι παράνομο ή να γίνεται κάτι νόμιμο. Το δεύτερο. Εδώ υπάρχει χρήση. Μπράβο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Υπάρχει μία χρήση λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό εδώ δεν είναι το οποιοδήποτε στρατόπεδο. Είναι σχολές της αστυνομίας. Αυτή είναι η χρήση τους. Ωραία, ναι. Γι' αυτό δόθηκε από τους παππούδες μας. Δεν δόθηκε για να κάνει ο οποιοσδήποτε υποψήφιος βουλευτής για να πει πρώτος το οτιδήποτε. Ορίστε. Λέω, δεν λέει κανείς όχι σε αυτό που λέτε απλώς. Πρέπει να βρούμε μια λύση για το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε, κύριε Δήμαρχε. Όταν λοιπόν μετατρέπεται έστω και μερικώς. Αφήστε με να τελειώσω. Παρακαλώ. Όταν λοιπόν μετατρέπεται έστω και μερικώς. Έστω και μερικώς. Και γίνεται σοφρονιστικό κατάστημα, ούτως ώστε να υπάρχουν μέσα κρατούμενοι. Είναι ποτέ δυνατόν να γίνεται χωρίς να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο? Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Άρα, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, επειδή πρέπει να κλείνουμε, εσείς δεν θα επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το κέντρο εκεί? Θα αντιδράσετε έντονα? Εμείς θα αντιδράσουμε. Θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε. Μάλιστα. Γιατί το έχουμε χρέος στα παιδιά μας.
Αυτή είναι η ουσία. Το έχουμε χρέο στα παιδιά μας. Καλώς, κύριε Δημαρχέ. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που ήταν εκεί στην Αμυγδαλέζα και τους συναδέλφους. Εδώ, Δημήτρη, θα μιλήσει μετά. Συγγνώμη που δεν πρόλαβε να πει κουβέντα. Μία κουβέντα μόνο στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες η ΠΟΑΣΥ. Λέει ότι όλα δείχνουν ότι οι θύνοντες τίποτα απολύτως δεν διδάχτηκαν από το θέατρο του παραλόγου που παίχθηκε επί μήνες στην Κερατέα. Και η Ομοσπονδία. Έτσι κλείνει η ανακοίνωση τη ΠΟΑΣΥ. Βεβαίω σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Δημήτρη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βράτζα. Κύριε Βράτζα, ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πει και η κυρία Δρέτα τη δική της άποψη επί του θέματος. Σε λίγο. Και από την πλευρά. Αλλά θα κάνουμε πρώτο το διάλειμμα. Ναι.